<laughs> Γέρετε, ελάτε να γελάσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το ζω. Δεν υπάρχει, δεν το ζω. Δεν το ζω. <laughs> λοιπόν, στο κανάλι μας έχουμε διάφορες καρτέλες. Και μία από αυτές τις καρτέλες είναι η καρτέλα κοινότητα. Αν κάποιος πάει στην αρχική σελίδα θα δει αρχική βίντεο, shorts, ζωντανά, podcast, μαθήματα, playlist, κοινότητα. Αν πατήσει κάποιος στην καρτέλα κοινότητα, βλέπει τις αναρτήσεις που κάνω. Κάποιες φορές στην κοινότητα ποστάρω σχόλια τα οποία έγιναν στο κανάλι, έγιναν κάτω από βίντεο, τα οποία αποτελούν εύστοχα και έξοχα παραδείγματα νέγκινγκ. Ο όρος νέγκινγκ είναι ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται στη ψυχολογία. Είναι ένας διεθνής όρος, τον οποίο τον έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές τι σημαίνει. Και επίσης, επίσης, στο κανάλι μας έχουμε στο podcast το επεισόδιο 17, το οποίο έχει τίτλο «Νέγκινγκ» επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Σε αυτό το βίντεο, το οποίο ανέβηκε 6 Ιουλίου 2023, εξηγώ τι σημαίνει το νέγκινγκ στα ελληνικά και δίνω μια δική μου μετάφραση του όρου στα αγγλικά και το ονομάζω επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Διαβάζω τώρα από την περιγραφή του επεισοδίου 17 του podcast που έχει τίτλο και θέμα το νέκκινγκ. Τι ακριβώς είναι το νέκκινγκ. Βλέπετε εδώ στην περιγραφή ότι έχω ε, 7 παραδείγματα νέκκινγκ. Υπάρχει η περιγραφή του νέκκινγκ και όπως σας είπα και προηγουμένως έχω προσπαθήσει να κάνω μια μετάφραση στα ελληνικά του Νέκκιν και να το ονομάσω επιτιδευμένη αρνητικότητα μια μορφή αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης. Επειδή όμως η ψυχολογία είναι μια επιστήμη στην οποία οι έρευνες και τα papers γίνονται στην αγγλική γλώσσα και για να συνεννοούνται οι επιστήμονες, οι ψυχολόγοι μεταξύ τους χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι Ούτω ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Και επειδή αυτό εδώ είναι ένα σοβαρό κανάλι ψυχοεκπαίδευση, που με ενδιαφέρει να σα δώσω ψυχολογική γνώση υψηλού επίπεδου και να μην σα λέω πράγματα που βγάζω από το δικό μου μυαλό, αλλά να σα μιλάω με μια τεχνική ορολογία που θα τη βρείτε και σε βιβλία, θα τη βρείτε και σε μελέτε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη Naked, την οποία εξηγώ ξανά και ξανά τι είναι και κάνω παραπομπή στο επεισόδιο 17. Θεωρώ ότι αν ένα άνθρωπο ψύχο με σοβαρότητα και βρίσκεται σε αυτό εδώ το κανάλι συστηματικά γιατί θέλει να μάθει, να καταλάβει τις έννοιες της ψυχολογίας, να εφαρμόσει τα διδάγματα από τα ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας στην καθημερινότητα του για να την κάνει καλύτερη, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα αν μάθει 2, 3, 4, 5, 10 διεθνεί ορολογίε. Εντάξει. Λοιπόν, πριν 7 ώρε έκανα ένα, μια ανάρτηση στην οποία έγραψα περί νέκινγκ πάλι ο λόγο. Η κυρία σχολιάζει κάτω από την προηγούμενη ανάρτηση. Έβαλα τι απεικονίσει οθόνη, έσβησα και το όνομα τη φυσικά. Και το έβαλα αυτό σε ένα παράδειγμα νέκινγκ. Είπαμε, είναι ψυχοεκπαιδευτικό το κανάλι. Ο κόσμο μπαίνει εδώ μέσα για να μάθει τι συμβαίνει, για να μάθει ποιε συμπεριφορέ είναι συμπεριφορέ ψυχολογικού πολέμου και συμπεριφορέ είναι ψυχικά κακοποιητικέ και να μάθει να τι αποφεύγει να τι κάνει ο ίδιο ή αν τι δέχεται από άλλου ανθρώπου να προστατευτεί από αυτέ. Και σε κάθε ανάρτηση βάζω και ένα σύνδεσμο βίντεο ή ένα σύνδεσμο μια λίστα αναπαραγωγή που οι λίστε αναπαραγωγή είναι λίστε με διάφορα βίντεο με παρόμοια θεματική για να μάθουμε. Λοιπόν, κοιτάω προ λίγο τα σχόλια. Και βλέπω ένα σχόλιο το οποίο μου κάνει εντύπωση. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζω ποιο είναι. Το πρώτο σχόλιο που θα διαβάσω με τη σειρά που τα είδα. Παρακολουθώ το κανάλι για χρόνια. Έχω δυσκολία να καταλάβω τον Νέκινγκ για έναν απλό λόγο ότι χρησιμοποιείται η ξένη γλώσσα. Προσπαθώ να βάλω την έννοια στο μυαλό μου, αλλά από την χάνω. Η γραφή του ανθρώπου αυτού δεν ξέρω αν είναι κύριος ή κυρία. Στα ελληνικά δεν είναι και η καλύτερη γραφή, αλλά το καταλαβαίνουμε γιατί γράφει από κάτω ένα Έλληνα τη Αμερική. Ε, άνδρας πρέπει να είναι, για να λέει ένα Έλληνα. Ωραία. Τα αγγλικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα. Δεν μπορείτε όλοι να περιγράφετε τον όρο στα ελληνικά. Εδώ θέλω να πω ότι αν θέλουμε να γράφουμε ορθά ελληνικά, η λέξη αγγλικά και η λέξη ελληνικά που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν γλώσσε γράφονται με κεφαλαίο. Χθε παρακολούθησα το επεισόδιο για την επιτιδευμένη αρνητικότητα πρέπει να θέλει να γράψει και γράψει για την επιτιδευμένη αρνητικό ήταν. Πιστεύω ότι είναι αυτό εννοούς, επιτιδευμένη αρνητικότητα. Μόλις έχω αρχίσει να καταλαβαίνω το φαινόμενο, δεν θα το καταλάβεις μάνα μου, με τίποτα δεν θα το καταλάβεις. Τώρα πέφτω πάλι σε αυτή την ακαταλαβίστικη λέξη που όλοι σας χρησιμοποιείτε υπερβολικά. Μία λέξη, τη λέξη Naking, η οποία περιγράφει αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να την μάθει. Μία λέξη. Και είσαι και Έλληνα τη Αμερική. Μία λέξη. Μό... Γράφει, μόλι έχω αρχίσει να καταλαβαίνω το φαινόμενο, τώρα πέφτω πάλι σε αυτή την ακαταλαβιστική λέξη, που όλοι σα χρησιμοποιείτε υπερβολικά, Νομίζω ότι θα βοηθήσουμε όλοι τον εαυτό μα και το έθνο μα, αν χρησιμοποιούμε περισσότερο τη μητρική μας γλώσσα. Εδώ έβαλε κεφαλαίο στο γλώσσα που δεν χρειαζόταν και δεν έβαλε στο ελληνικά ή αγγλικά που χρειαζόταν. Έχουμε κολλήσει στην αγγλοσαξονική ορολογία και δεν είναι ούτε έξυπνο ούτε καλό όταν οι αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν την ελληνική στο 20% της ορολογίας τους. Είναι πιο πολύ από το 20% που τη χρησιμοποιούν διάφορες γλώσσες ξένες. Αυτό γίνεται επειδή η καταγωγή σημαντικών ενιών Βρίσκεται στον πολιτισμό και τη γνώση των αρχαίων Ελλήνων. Η δεύτερη αγγλική λέξη που χρησιμοποιείται υπερβολικά στο κανάλι είναι το «gaslighting». Επειδή η αναγωγή είναι στο μόνιμο αμερικανικό κινηματογραφικό έργο. Που αρχικά ήταν εγκλέζικο θεατρικό έργο. Ε, δική μου παραθεσευτή. Σας παρακαλώ... Α ανατρέχουμε περισσότερο στι ρίζε μα. Ευχαριστώ ένα Έλληνα τη Αμερική. Βλέπω αυτό το σχόλιο. Του απαντάω του κυρίου από κάτω. Αυτέ οι αναρτήσει με το ξεμπρόστιασμα σχολείων επιτιδευμένης αρνητικότητα δρούν ω κάλεσμα για αποκάλυψη κι άλλων ανθρώπων που επίση χρησιμοποιούν την επιτιδευμένη αρνητικότητα πιο συχνά από τη μητρική του γλώσσα. Μια Ελληνίδα τη Κύπρου του γράφει. Και λέω εντάξει ρε παιδί μου, μπήκε ο άνθρωπος, το έγραψε αυτό, τι να δω μετά. Κι άλλο σχόλιο. Spelling correction. Substitute they with the. Thanks. My regards to all from USA. Λέει ορθογραφική διόρθωση, Υποκαταστήστε το α με έψιλο. Ε. Ευχαριστώ, my regards to all from USA. Τι εννοεί, τι εννοεί πάνω. Α, mm. ah, είναι γιατί. <laughs> είναι γιατί πιο πάνω έγραψε. Προτιμώ την περιγραφή επιτηδευμένη αρνητικότητα αντί του όρου ναγκίνγκ. Και έγραψε το, τον όρο ναγκίνγκ που σημαίνει γκρινιάζω. Η κυρία Πετρίδου, ευτυχώ αυτό το σχόλιο με ονόμασε η κυρία Πετρίδου, γιατί ήταν κάτω από άλλα βίντεο Ότι με έγραφε η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Πετρίδου στο σχετικό επεισόδιο αναλύει τον όρο λεπτομερό και δίνει τον ελληνικό όρο επιτιδευμένη αρνητικότητα. Την παρακαλώ να δώσει το παράδειγμα και να διαδώσει τον ελληνικό όρο. Πιστεύω ότι θα βοηθηθούμε όλοι να εμβαθύνουμε στο αρνητικό αυτό φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Η κυρία Πετρίδου επισήμανε ότι το κακοποιητικό αυτό φαινόμενο είναι πλατιά διαδεδομένο στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία. Στο κανάλι μας να δει. στο κανάλι δεις πόσο είναι διαδεδομένο και το νάγκινγκ που σημαίνει γκρινιάζω και τον νέγκινγκ που σημαίνει επιτιδευμένη αρνητικότητα. Πώς λοιπόν θα συλλάβουμε το φαινόμενο όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη δυσύλλαβη, απέσια, αποκρουστική ξένη λέξη όταν η κοινωνία μας έχει κάνει σημαία της την επιτιδευμένη αρνητικότητα. Η σημαία σου εσένα μάνα μου είναι η επιτιδευμένη αρνητικότητα. Και της κοινωνία ίσως αλλά εσένα. Και μετά γράφει στα αγγλικά αλλά του το δίνω είναι ελληνικά τα αγγλικά του. Greeks, nail it in the butt. Έλληνες, καρφώστε το στον κόλο. Use the Greek word for the very Greek phenomenon of nagging. Χρησιμοποιήστε την ελληνική λέξη για το πολύ ελληνικό φαινόμενο nagging σημαίνει γκρινιάζω. Nagging ήθελε να γράψει, Ά, γι' αυτό είπε spelling correction. Okay. In order to start getting rid of this vicious and demeaning habit of egotistical Greeks putting down other Greeks often in the same family χρησιμοποιήστε την ελληνική λέξη για αυτό το πολύ ελληνικό φαινόμενο του γκρινιάσματο, του νέγκινγκ θέλει να πει, ούτω ώστε να αρχίσετε να ξεφορτώνεστε αυτό το απέσιο και υποτιμητικό συνήθιο εγωιστικών Ελλήνων μακριά από μας, μακριά από μας. Όσου γράφουμε σχολεία, εγωιστικοί Έλληνε. Εγωιστικών Ελλήνων, οι οποίοι μειώνουν συχνά άλλου Έλληνε Συχνά στην ίδια οικογένεια. Use your language since you do it so widely and so often. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σα εφόσον εσεί οι Έλληνε το κάνετε τόσο πλατιά και τόσο συχνά να εξασκείτε επιτηδευμένη αρνητικότητα. Nail it in the butt. Καρφώστε το στο κοκκόλο. <laughs> <laughs> Υπάρχει τέτοια εκφράση στα αγγλικά. Nail it in the butt. Αγάπη. Δεν ξέρω, δεν Nail it in the butt. Δεν το έχω για nail it. Ναι, για nail it. Δηλαδή το κατάφερε, το άκουσα. Nail it in the butt. Κάρφωσε το στον κόλο, δεν το ξανακούσα. Use your language and you will see how things will gradually change. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας και θα δείτε πώς τα πράγματα σταδιακά θα αλλάξουν. Nagging takes you to England. Το nagging που σημαίνει nagging. Nagging ήθελε να γράψει. Αυτό είπε μετά α, μια ορθογραφική διορθώση. Το nagging σε παίρνει στην Αγγλία. Επιτιδευμένη αρνητικότητα brings the abusive phenomenon home to your living room. Η χρήση της λέξης επιτιδευμένη αρνητικότητα φέρνει το κακοποιητικό φαινόμενο σπίτι στο σαλόνι σας εύχομαι να, αν, να, αντιλαμβάνεστε γιατί με πήρε πολύ χρόνο να κατανοήσω το αρνητικό αυτό φαινόμενο. Με σταματούσε η ακατακαβίστη, η θα ψη, η ακαταλαβίστηκε επικεφαλίδα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δίδαξε ο κύριος, you slayed, you slayed, δίδαξες, respect, respect το βρήκε. Αν χρησιμοποιούμε τον όρο επιτιδευμένη αρνητικότητα, Όλοι οι Έλληνε, γιατί είναι μαγική ελληνική γλώσσα, θα καταλάβουμε τι κάνουμε και τι μα κάνουν και θα γλιτώσουμε. Και του απαντάω εγώ. Σου πήρε πολύ χρόνο, σου πήρε τόσο πολύ χρόνο και ακόμη δεν κατάλαβε πω το νέκινγκ αυτή είναι η σωστή ορολογία, είναι η δεύτερη φύση σου. Και σε όλα σου τα σχόλια εδώ έδωσε ρεσιτάλ επιτιδευμένη αρνητικότητα. Έβγε. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο το είχε κάνει πριν 43 λεπτά, άρα είχε κάνει πρώτα εκείνο και μετά έγραψε «Spelling correction. Substitute, substitute the A with an E. With e. Thanks. Μαρία Κάρτσολφ from USA». Και το έγραψα και εγώ. «You have no spelling or any other kind of idea about technical terms that are used as a code to describe a psychological phenomenon». Το έγραψα, δεν έχει καμία ορθογραφική ή άλλη ιδέα για τεχνικού όρου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται όπω ένα κωδικό για να περιγράψουν ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Δηλαδή, παιδιά, σοβαρά. Σοβαρά. Παίρνω την ευκαιρία να σα πω ότι αυτό το Σάββατο το webinar ή αλλιώ διαδικτυακό εργαστήρι που έχουμε για το τρίτο επίπεδο και πάνω έχει αυτό το θέμα. Επιτηδευμένη αρνητικότητα ή αλλιώ Necking. Το οποίο webinar ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, τελειώνει στις 9 το βράδυ και έχουμε μέχρι στιγμής 16 προηγούμενα webinars βιντεοσκοπημένα, το θεωρητικό μέρος βιντεοσκοπημένο που μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να παρακολουθήσει προηγούμενα webinar. Δηλαδή όποιος βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω μπορεί να βλέπει όποτε θέλει ανα πάσα στιγμή και τα προηγούμενα webinars. Λοιπόν, το τελευταίο webinar που ήταν τρεις εβδομάδες πριν είναι αυτό που έχει τίτλο «Εισαγωγικό webinar. Τι συνιστά βία, πόσες μορφές υπάρχουν». Και μάλιστα ήταν 14 24 και εγώ έγραψα 14 24. Οπότε τώρα είναι μια εξαιρετικά καλή ιδέα να διορθώσω την ημερομηνία. Εάν κάποιος μου γράψει, για παράδειγμα, σε σχόλιο «Θέκλα, έκανες λάθος», και αντί να γράψεις 14 σενάτου, έγραψες ε, 14 έχτου, εννοείται πως θα το διορθώσω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ήταν έτσι ένα εμβόλυμο βίντεο αυτό, να γελάσουμε λίγο, να δούμε στην πράξη πως α, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ στο κανόνι μας να ψυχοεκπαιδευτούν, δεν καταλαβαίνουν όλα όσα λέμε στα βίντεο και ότι ο καθένας εστιάζει εκεί που θέλει να εστιάσει. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πενεύεται και λέει στο οικογενειακό του περιβάλλον εγώ ψυχοεκπαιδεύομαι πολλά χρόνια και εγώ παρακολουθώ τη θέκλα και καταλαβαίνω ότι λάθη κάνετε και είμαι εδώ για να σας διδάξω ότι όντω είναι ψυχοεκπαιδευμένο και όντω αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει τη ψυχοεκπαίδευση. Είμαι σίγουρη ότι οι χιλιάδες σιωπηλοί ακροατές, οι οποίοι ποτέ μα ποτέ δεν ένιωσαν την ανάγκη να γράψουν ένα σχόλιο, έστω και σχόλιο εξυμνητικό ή θετικό, χωρί να σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με του ανθρώπου που γράφω θετικά σχόλια σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι αθόρυβα παρακολουθούν τα βίντεο και επειδή ακριβώ ψυχοεκπαιδεύονται, επειδή ακριβώ μαθαίνουν μέσα από τα βίντεο, δεν νιώθουν την ανάγκη να κουνήσουν κανένα δάχτυλο, να διδάξουν να επιδείξουν ξερολισμό και να σχολιάσουν ότι μα εγώ τη γνώμη μου λέω. Σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης γίνεται μάθημα, είναι εκπαιδευτικό ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και σε ένα μάθημα, σε ένα πεδίο που δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε ειδικοί, πάμε για να μάθουμε, να καταλάβουμε. Και είναι άλλο πράγμα να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις και είναι εντελώ άλλο πράγμα. Να λέμε, Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που διδάσκει σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο ψυχολόγο. Εγώ έχω άλλη γνώμη και αυτή είναι η γνώμη μου. Ακούστε με, ή εγώ δεν συμφωνώ σε όλα με όσα λε, αλλά γιατί τα περισσότερα σχόλια Νέκη συμφωνούν με το, πολύ, αλλά δεν συμφωνώ σε όλα. Συμφωνώ σε αρκετά, αλλά κλπ. Δεν είναι καφενείο εδώ πέρα, δεν είναι American Bar, δεν ερχόμαστε εδώ στο κανάλι για να κάνουμε τους έξυπνου. ούτε για να επιδείξουμε γνώσεις και σοφία στα σχόλια, ερχόμαστε εδώ πέρα για να ψυχοεκπαιδευτούμε. Και επειδή όντως αναγνωρίζω ότι είναι ένα φαινόμενο, το φαινόμενο του νέκινγκ, το οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πολύ συχνά στην καθημερινότητα τους και είναι ένα δυσδιάκριτο φαινόμενο, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πότε ο άλλος είναι επιτιδευμένα αρνητικός και πότε σου εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο και πότε ασκεί ψυχολογικό πόλεμο σε σένα με μια παρατήρηση, μια αυτόκλητη συμβουλή ή ένα σχόλιο. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτές τις αναρτήσεις στην καρτέλα κοινότητα για να δώσω πρακτικά παραδείγματα. Σας περιμένω όλους όσοι είστε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω το Σάββατο για να κάνουμε μια webinar, ένα καταπληκτικό webinar με θέμα τον εντοπισμό του Νέγκινγκ, το να καταλαβαίνουμε πότε κάτι είναι Νέγκινγκ και φυσικά την αντιμετώπιση του. Έχετε την αγάπη μου.